Στον ένα χρόνο λειτουργία του ΠΕΤΣΚΑΝ, 1.200 άτομα έχουν εξεταστεί στο υπερσύγχρονο μηχάνημα που ανοιχνεύει πρώιμε μεταστάσει καρκίνου. Πολίτες από όλη τη Βόρεια Ελλάδα δεν μεταβαίνουν πλέον στην Αθήνα ή σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα για να εξεταστούν. Μετά από αγώνα 10 χρόνων, το μηχάνημα αποκτήθηκε. Μετά από ένα χρόνο λειτουργία, η κατάσταση είναι οριακή. Στραγγαλίζεται από έλλειψη προσωπικού. Το πρόβλημα έχει όνομα. Λέγεται έλλειψη προσωπικού. Οι έλλειψη σε προσωπικό καθιστούν ανενεργέ πολλέ υποδομέ του Παπαγεωργίου. Εκτό από τι χειρουργικέ αίθουσε, τα κλειστά κρεβάτια στι μονάδε εντατική θεραπεία, νοσηλευτέ και βοηθητικό προσωπικό κόβουν ρεπό αναρωτικέ άδειε για να καλύψουν τι ανάγκε. Απαιτούνται τουλάχιστον 100 άτομα. Εκεί που στενάζουμε και πρέπει να δοθεί άμεση λύση είναι το προσωπικό. Φεύγει το προσωπικό, φεύγει από εδώ πηγαίνει σε άλλα νοσοκομεία, βγαίνουν στη σύνταξη, δεν αντικαθίσταται με αποτέλεσμα να μένουν ανενεργέ πάρα πολλέ από τι υποδομέ μα. Είναι κρίμα να έχουμε πούμε, τόσο ακριβέ υποδομέ και να μην τι λειτουργούμε γιατί δεν έχουμε νοσηλευτέ ή δεν έχουμε τραμματιοφορήσει. Πρέπει πάρα πολύ να το, να το δει η πολιτεία αυτό το θέμα. Το λέμε, το ξαναλέμε. Ελπίζω κάποτε να το λύσουμε. Χρειαζόμαστε κυρίω δύο με τρει τεχνολόγου οι οποίοι θα ενισχύσουν όλο το εργαστήριο και ειδικά την μονάδα ΠΕΤ και χρειαζόμαστε επίση και ειδικευμένου γιατρού. Υπάρχει μια ανισοκατανομή ειδικευμένου στο μεγαλύτερο εργαστήριο τη Βόρειο Ελλάδο, στο δεύτερο τη χώρα, να έχει μόνο προβλεπόμενε δύο θέσει ειδικευμένων. Και στα υπόλοιπα νοσοκομεία, μακαρίω, συνεχίζουν οι πέντε θέσει. Λειτουργούμε κατά τον ελληνικό τρόπο. Με την προσωπική πρωτοβουλία, με την προσωπική υπέρβαση ορίων, ωραρίων, συμβάσεων. Αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι κρίμα για τους ασθενείς. Δεύτερη πληγή που πρέπει να κλείσει άμεσα είναι η δημιουργία του ραδιοφαρμάκου εντός του Παπαγεωργίου. Το φάρμακο σε ημερήσια βάση ταξιδεύει οδικό από την Αθήνα. Σε όλη την Ευρώπη το κόστος του ραδιοφαρμάκου είναι 200-250 ευρώ. Εδώ ελαίο μονοπωλίου είναι 750. Έρχεται από την Αθήνα. Δεν έχουμε παράπονα με τον τρόπο μεταφοράς. Το κόστος όμως επιβαρύνει υπέρμετρα την εξέταση. Θα μπορούσαμε, θα μπορούσαμε, να κατασκευάσουμε εδώ τη μονάδα. Έχει υποβληθεί στον Υπουργό Οικονομοτεχνική Μελέτη που αποδεικνύει ότι σε ένα χρόνο για παραγωγή ραδιοφαρμάκων για τα δύο κρατικά νοσοκομεία αποσβαίνεται το κόστος τη εγκατάστασης. Έτσι λοιπόν είναι και αυτό ένα μικρό σκάνδαλο. Το ότι δεν λειτουργεί ή δεν μπαίνει μπρος αυτή η μονάδα παραγωγής επιτόπου του ραδιοφαρμάκου. Είχαμε προτείνει να παρασκευάζεται εδώ το ραδιοφάρμακο, να το κάνουμε εμείς. Είναι πολύ μικρό το κόστος και συμφέρει. Γίνεται απόσβεση πάρα πολύ σημαντικά. Δεν μας δώσαν ακόμα, δεν μα απαντήσαν. Στο πλαίσιο τη εκδήλωση με αφορμή τον ένα χρόνο λειτουργία του ΠΕΤΣΚΑΝ, όλοι οι εμπλεκόμενοι επανέλαβαν την απέτηση να λυθούν όλα τα προβλήματα για να γίνονται 10 εξετάσει κάθε μέρα και όχι 5, αλλά και για να μην γίνονται διπλοβάρδιες από του γιατρού, του νοσηλευτέ και το χειριστή του απεικονιστικού αξονικού τομογράφου, καθώ οι ασθενεί περιμένουν στην ουρά.